στα μικρά νησιά πρέπει να πηγαίνει κι άλλο σκάφος. Είναι υποχρεώσεις πολιτείας. Και λέει η Ελλάδα, τα πουλάω όλα. Δεν μπορώ. Τα πουλάω, είναι μέσα. Τα παίρνει η εταιρεία, η Φραπόρ. Αφήνει απ' έξω τις άγονες γραμμές όμως, οι οποίες πάλι επιδοτούμε εμείς έμεσα. Παίρνει τα κερδοφόρα. Βγάζει η Φραπόρ 150-200 εκατομμύρια στην τρία χρόνια. Κέρδος, δεν επενδύει ούτε ένα ευρώ όμως. Δεν επένδυσε. Η συμφωνία ήταν από το κέρδος να επενδύσει. Έβγαλε λεφτά, πήγε και έκανε στη Θεσσαλονίκη, όπως είναι η Σιναλώα στο Μεξικό το αεροδρόμιο, έκανε στη Σιναλώα δίπλα β. Δηλαδή αεροδρόμιο για να κλέγει ρέκες. Αεροδρόμιο του 80 αυτό και του 90. Και μου βγαίνουν κάποιοι υπουργοί και βουλευτές της Δημοκρατίας και λένε κανένα αεροδρόμιο. Ποιο αεροδρόμιο κάνουμε. Σιγά το αεροδρόμιο. Απλά αν είσαι τυφλός και από τα δύο μάτια, αν σου κάνουν να βλέπεις από το ένα, λες το δεύτερο, βλέπω κιόλας. Μα είμαστε με τα καλά μας. Τελικά το κράτος πρέπει να εισέδραξε περί τα 100 περίπου εκατομμύρια συνολικά για την Ολυμπιακή. Ακούστε, εδώ αρχίζει το πάρτι. Μετά τις αναδιαρθρώσεις, η ζημία της Ολυμπιακής είχε πέσει στα 80,9, μείον 37, μείον 0,86 εκατομμύρια ευρώ και το 10, 11, 12 αντίστοιχα. Δηλαδή δεν ήταν τεράστιο το ποσό. Δεν ήταν μεγάλο το ποσό. Μετά την απορρόφηση, το αφήγημα είναι ότι το κράτος εισπράττει φόρους και κέρδη, λέει, της εταιρείας, δηλαδή περίπου το 29%, έτσι λένε. Για ακούστε λίγο εδώ. Δεν ενδιαφέρει αν θα μπορούσε να λαμβάνει το 100% ή όπως είπαμε ότι είχε πουλήσει ακριβότερα. Τους ενδιαφέρει να παίρνουν το 29%. Μετά όμως συγχώνευσε ο στόχος κατά τις δηλώσεις της εταιρείας το 2013 ήταν να έχει η κοινή εταιρεία, ακούστε εδώ το άλλο έγκλημα, αποκαλούμενη και ως εθνικός πρωταθλητής, το 30% της πτήσης του εξωτερικού από και προς τη χώρα. Μονοπόλιο δηλαδή. Η Ελλάδα είχε μονοπόλιο. Κατηγορηθήκαμε ότι είχαμε μονοπόλιο και κάναμε ιδιωτικό μονοπόλιο. Ο εθνικός πρωταθλητής σε σχέση με την Ολυμπιακή είναι ο πρωταθλητής της Β' Εθνικής. Εγκλημάτισαν. Δηλαδή, περιφερειακές πτήσεις όταν οι Turkish Airlines και άλλες κάνουν υπερατλαντικές, για να καταλάβετε που φτάσαμε, εδώ το χειρότερο απ' όλα. Όσο για την ΚΑΤΕΑ πάλι ποτέ Ολυμπιακή, μένει ως μια θλιβερή μικρή θηγατρική να εξυπηρετεί τις άγνωστες γραμμές. Τι έκανε ο κ. Βασιλάκης, η Ολυμπιακή εξυπηρετεί τις άγνωστες γραμμές, που σου λέει αν γίνουν τα λάθη θα τα φορτωθεί αυτή η εταιρεία πάλι, κατάλαβε Βασίλη μου. Αλλά η Αιτζία καθαρή. Δεν την πειράζει. Όχι, η Αιτζία καθαρή. Το βρώμικο στην Ολυμπιακή. Μιλάμε για απίστευτα πράγματα. Όσο για το άνοιγμα της αγοράς και ανταγωνισμός με την απόλυτη ελευθερία στην συγχώνευση, εδώ γελάει κάθε επικεραμένος. Καταλήξαμε σε ένα νέο μονοπόλιο στην Ελλάδα και υψηλές τιμές συγκριτικά εισιτηρίων. Για κάντε κόψτε ένα εισιτήριο για τη Γερμανία. Για πάτε στη Γερμανία και κόψτε ένα εισιτήριο από το Μόνακο να πάτε στο Παρίσι. Το εισιτήριο, ας το πω τώρα, εάν ξέρετε, που έκοψα εγώ ο ίδιος για να πάω από το Μόναχο στο Μονακό, στην Νίκαια, στο Μονακό, δεν είναι αδρόμιο, στην Νίκαια. Είναι φθηνότερο από το να πάω Θεσσαλονίκη Αθήνα. Το καταλάβεις εσύ. Και όχι 6 μήνες πριν, λέω, να πάω από το Μόναχο στο Παρίσι. Είναι φθηνότερο, το επαναλαμβάνω το εισιτήριο, άσε που και τρένο που πας σφαίρα, αλλά είναι φθηνότερο από το να πάω Αθήνα-Ρόδο. Αυτό κατά της είναι η δημοκρατία την Ελλάδα. Ακριβά μεταφορικά μέσα και οικονομάνε κάποιοι. Για ποιο λόγο, για πείτε μου εσείς. Για ποιο λόγο. Αλλά βέβαια στην Ολυμπιακή ήταν ακριβά τα εισιτήρια λέγανε. Τώρα που πληρώνουν πανάκριβα τα εισιτήρια οι νεοδημοκράτες δεν μιλάνε. Θυμάμαι πέτυχα έναν τύπο όταν υπήρχε Ολυμπιακή πριν ακόμα ξεπουληθεί. Το 6-7 ήταν θυμάμαι. Που φώναζε στον Κισέ της Ολυμπιακής Θεσσαλονίκη στο αεροδρόμιο. Τι να φτάρεστε πανάκριβε στην Ευρώπη είναι φθηνά. Το πέτυχα πριν ένα χρόνο. Τι λέω, τι έγινε ρε Γιώργο, τα εισιτήρια πιο ακριβά δεν είναι τώρα. Τάξε ρε παιδί μου, αλλά δες μου λέει υπάρχει. Τι θα δω ρε του λέω, τι υπάρχει. Ναι, έτσι έχει πιο πάνω αεροπλάνα. Και τι πρέπει να σε μένα ρε μεγάλο του λάδι που πάνω αεροπλάνα. Δικά μου είναι. Την τιμή δεν τη βλέπεις. Μην του πειράξει το κόμμα του Γιώργο. Και πάμε τώρα στο σοβαρότερο. Γιατί εδώ αρχίζει το πάρτι. Η οικονομία οδηγείται, επαναλαμβάνω, μαθηματικά στον θάνατο. Μαθηματικά. Εφορία. 8.517 μεγαλοφιλέτες χρωστούν το μισό ΑΕΠ της χώρας. Το ακούτε. Ακούστε. Οι άνθρωποι είναι επικίνδυνοι, σας κυβερνάνε επικίνδυνοι τύποι. Με το που χρωστάς βεβαιωμένα 10.000 στην εφορία, μια μικρομεσαία επιχείρηση,
σου κάνουν κατασχέσεις του λογαριασμού, σου μπλοκάρουν του λογαριασμού για να πληρώσεις. Και είναι τόσο ηλίθι που αν αυτός ο άνθρωπος είναι μια επιχείρηση με 10-15 εργαζόμενους και του μπλοκάρουν του λογαριασμού και δεν μπορεί να κόψει τιμολόγιο, θα αναγκαστεί να διώξει εργαζόμενους. Οι άνθρωποι είναι ηλίθιοι, είναι γελοί. Κλείνουν, κάνουν κατασχέσεις λογαριασμού και κλείνουν του λογαριασμού των εταιριών. Και το κάνουν σε όλους αυτό. Που αυτό δεν ισχύει ούτε στη Γερμανία, ούτε στη Γαλλία, ούτε στην Ιταλία, σε καμία χώρα. Αυτοί που κυβερνάνε σήμερα της Νέας Δημοκρατίας είναι ανόητοι. Πολιτικά είναι ανόητοι, τέλος. Κυνηγάει η εφορία, λες και είναι, παιδί μου, κυνηγή κεφαλών. Βγαίνουν στα μαγαζιά, βάζουν πρόστιμα, δεν εξετάζουν τίποτα. 30, 10 χιλιάρικα, 20 χιλιάρικα. Και αν δεν έχεις να πληρώσεις, σου κλείνουν τους λογαριασμούς και μετά εσύ αναγκάζεις να διώξεις το προσωπικό σου. Και αυξάνεται η ενεργία. Μιλάμε για ανόητους. Κανονικούς ανόητους. Με βούλα όμως. Νέα φρέσκια. 3,5 δις. Γέννησε η πανδημία σύμφωνα με τις στοιχεία της ΑΔΕ. 3,5 δις. Νέα φρέσκια. Το εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι 8.517 οφειλέτες, επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα, χρωστούν το ηλικιώδες ποσό των 87 δισεκατομμυρίων, 259 εκατομμυρίων ευρώ. Τρελό νούμερο. Σε γενικό σύνολο οφειλών 109 δις, το οποίο χρωστούν σχεδόν 4 εκατομμύρια επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα. Δηλαδή, χρεοκόπησε η ιδιωτική οικονομία, χρεοκόπησε το κράτος, χρεοκόπησαν οι οικογένειες, χρεοκόπησαν οι Έλληνες και αυτοί επιμένουν να κυνηγάνε φορολογικά με πρόστιμα, με αηδίες, με γελιότητες τους επιχειρηματίες. Την περίοδο της πανδημίας οι μεγάλοι οφειλέτες έχουν τη μερία του λέοντος στην αύξηση των ληξιπόθεσεων οφειλών. Ξέρω εγώ επιχειρηματίες που ζητούν δισεκατομμύρια ευρώ, εκατομμύρια ευρώ και δεν πληρώνουν μία. Και δάνεια. Αυτοί έχουν και δεν πληρώνουν. Βέβαια. Ενέργεια. Δεν τα πληρώσουν. Αυτοί οι επιχειρηματίες αλληλεγγύες. Αλληλεγγύες λέω ότι ενέργεια. Υπάρχουν και άλλοι επιχειρηματίες που έχουν background να πληρώσουν. Δεν πληρώνουν. Τον Έλληνα που κοστάει 5.000 τον κυνηγάνε όμως. Από τα 3,4 δις χρέη, τα 2,5 δις ανήκουν σε αυτούς, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΔΕ. Δεν σας λέω τι λέω εγώ. Τι λέει η ΑΔΕ. Το σύνολο των οφειλών στο τέλος του Απριλίου του 2021 διαμορφώθηκαν στα 109,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε για δυστυχώρητα νούμερα. Είναι αυξημένα κατά 3,4 δις σε σχέση με τον Απρίλιο του 20, ένα μήνα, σε ένα χρόνο. Την ίδια περίοδο, το σύνολο των οφειλετών, φυσικά πρόσωπα, επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 20.737 σε σχέση με το 20. Σας λέω τι έρχεται, καταλαβαίνετε, τι έρχεται. Καταλαβαίνετε, 3.937.000 Έλληνες χρωστούν στην εφορία, ρε. Το έχετε καταλάβει. 3.937.000 Έλληνες, το έχετε καταλάβει, αυτό μπορεί. Και αυτοί είναι πάνω από 18 ετών. Το αντιλαμβάνεστε. Έχουν δολοφονήσει τους Έλληνες. Και ακόμα τους ψηφίζετε. Ακόμα τους στηρίζετε. Ακόμα δένετε κάτι. Τι πρέπει να κάνουν παραπάνω για να καταλάβω ότι εγκληματούν εις βάρος της Ελλάδος. Για πείτε μου, οι μεγαλοφιλέτες που είναι και οι κολλητοί τους οι περισσότεροι, χρωστούν το 80% του συνολικού ποσού. Το καταλάβατε. Το 80%. Παρατηρείται επίσης μεγάλη αύξηση στον αριθμό των οφειλετών με μικρά χρέη. Από 50 έως 500 ευρώ. Γιατί παρατηρείται, Βασίλη μου, ξέρεις. Γιατί τα έβαλαν τα πρόστιμα από τη μάσκα οι ανόητοι στις φορολογικές δηλώσεις των ανθρώπων. Μιλάμε για ανόητους, μιλάμε για γελίους. Η μοναδική χώρα που είχε πρόστιμα 300 για τη μάσκα. Η μοναδική χώρα που κυνηγούσε ο αστυνομικός. Όχι τον εγκληματία, αλλά τον Έλληνα πολίτη που δεν μπορούσε να φορέσει τη μάσκα του. Και σωρέθηκαν και άλλα χρέη. Τα έβαλαν κατά στην εφορία. Και δεν τρέπονται. Δεν τρέπονται. Δεν εσχύνονται. Αυτό είναι που με συγκλονίζει. Και δεν το βλέπετε εσείς. Δεν το βλέπετε καθόλου.